Αθήνα, μένω ΑΕΚτζής. Θεσσαλονικιός. Από γέλα σε γέλα πάμε. Πώς είπες? Αθηναίος ΑΕΚτζής, πάρ' το γρήγορα κι εσύ μωρέ. Γιατί είπε μένω Αθήνα. Αθήνα, το πω που μένει εκείνη η πατρίδα του. Λέγε αυτό. Ναι. Χάλια μαύρα, ο Χιμένες. Ο Χιμένες σε πήγε στις 6.000 τροφές και τρίτο να σε βγάλει συγχαρητήρια. Ο Τσιγκουνέμες τι κάνει. Έχεις λάβει στη μηχανή να τη λάβει. Έχεις λαδάκι. Έτσι. Απλά το βράδυ τσαμπουκά σου φέρε ένα χαφ βαρύ. Έτσι τον κόνε παλέμαχο. Ωραία. Σε πήρε τώρα σαν Σαριφάρ ωραία. Εξτρέμ δεν έχεις. Εξτρέμ δεν έχεις. Ωραία. Εντάξει, δεξί εξτρέμ έχει. Τώρα η ΑΕΚ επιτρέπεται να χτυπάει πρωτάθλημα και να έχει αλλαγή το κλωναρίδι, τον μόνιμο αποτυχημένο εξτρέμ. Που αν το πετάξεις δεν το φάει ούτε το σκυλί μου η Μίνη. Τρελό, εσύ να πούμε. Μην αυτή με τα γραφή. Το σου... Μωράν πώς τον βλέπεις. Βαρύς, βαρύς. Τι Μωράν. Βαρύς. Βαρύς. Αυτά τα μάτς, άμα θες να κάνεις κατοχή, κατοχή μπάλας, η χαφ σου, καταρχήν πρέπει να είναι γρήγοροι, να έχουν πάσα κάθετη, πρέπει να έχουν τριπλίτσα, πρέπει να έχουν σούτ από μέση απόσταση, πρέπει στις έντρες δεν γίνονται να μην πηδάνε δύο, να πηδάνε πέντε και οι δύο χαφ να είναι, να κάνουν γκολ. Σήμερα το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα το βάζει μου φαίνεται ο Χαφ, το εξάρι της. Και έκανε και κούρσα, το θυμάσαι, ήμουνα... Ναι, 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 ναι. Καλά που μπήκε πάλι ο Πέρσης και είδαμε κάτι γλυκό κατά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σκαλώνει, όχι μαλώνει ο φόρ με τον αυτόν, όχι ο Βιερίνια δεν μπορεί να σηκωθεί, όχι ο Τζάλμα είναι δύσκολο στον κόλ, μπαμ, έρχεται ο Μάτος το βάζει. Μπαμ, έρχεται ο Μαλεζά το βάζει. Μπαμ, έρχεται ο Κρέσπο το βάζει. Μπαμ, έρχεται ο Μαωρίσιο το βάζει. Εσύ από την πίσω γραμμή, Γκάλο, Μπακάκι, Λόπες, τρία στόπερ, Τσιγκρίσκι, Βράνιες, Λαμπρόπουλος, Γαλανόπουλος, Σιμόες, ο Αϊντάρεβιτς, σου κάνω κανένα γκολ αυτή ρε. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα ρε. Και ξέρεις ποιο είναι και το χειρότερο από όλα. Πες μου. Κόπηκα και στα σήματα που πήγαινα να δώσω και δίπλωμα και είναι μαύρες ημέρες. Ναι. Τώρα τι αλλάζει που λένε ότι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο, ξέρεις. Τώρα το Μάρτιο θα το κάνουν να μην μπορείς να λαδώσεις τα σήματα. Mm-hmm. Στα σήματα πώς λαδώνεις ρε φίλε? Μη. Όχι στα σήματα, λακίες. Στο τέτοιο στην οδήγηση. Στα σήματα κανονικό θα είναι όπως πριν. Ναι, κόπεσε. Έχω δώσει δύο φορές σήματα και δεν το έχω περάσει. Ναι. Μα ρε φίλε, για τα σήματα κόβεσαι δηλαδή, έλεος. Άστο να πάμε. Πρώτη φορά έκανα έξι λάδι, τώρα έκανα δύο. Τα σήματα στο τέτοιο, απλά να σκέφτεσαι ότι έχει μια κοινή λογική ρε παιδάκι μου. Τι είναι το στρόκυλο, τι το τρίγωνο, δηλαδή έχουν κοινή λογική τα σήματα. Μπορεί να κάνει μηχανολογικές ερωτήσεις, είναι λίγο θέμα και άμα πετύχεις. Εντάξει, και τα μαθαίνεις απ' έξω ρε παιδάκι μου. Είναι 10 ευρώ τη φορά που ξαναδίνεις. Στο μυαλό μου είναι σε επίπεδα Βράνιες. Φίλε, να σε πω μια τεχνική για να μην κοπείς ξανά. Ναι, εμένα. Λοιπόν, είναι κάπου 1000 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες. Θα απαντήσεις χωρίς να βλέπεις ερωτήσεις. Όποιες κάνεις, όποιες δώσεις από μόνο σωστή απάντηση, δεν θα τις ξαναδιαβάζεις. Θα διαβάσεις μόνο αυτές που από μόνο σου απάντησες λάθος. Δηλαδή από 1000, εγώ 7 στις 10, η πρώτη μου απάντηση που τις απάντησε ήταν σωστή. Από μόνος μου, χωρίς να δω τη σωστή απάντηση. Τις 7 στις 10 τις απάντησες σωστά. Τις υπόλοιπες 3, 30% θα ξαναδιαβάσεις για να τις εμπεδώσεις. Αυτή είναι μια θέση. Σωστό αυτό, είναι σωστό. Άντομο που γλύβει μπασχάλες και πατούσες, του χαλάει την αισθητική. Κάνε αυτό που σε λέει να πετύχεις. Είσαι ανέραστος φίλε. Και στο σεξ καθόλου φαντασία δεν έχει. Πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου.
Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Πεσιτικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-085-2727. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.